Ο Πρωθυπουργός της Φύρομ, Ζόραν Ζάεφ, επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο συμφωνίας της Ελλάδας για την επίλυση του ονοματολογικού έφτασε τις προηγούμενες ημέρες στα Σκόπια. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η χώρα του απάντησε και απέστειλε τις δικές της προτάσεις στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να αποτελέσει εργαλείο που θα βοηθήσει και δεν θα δυσχεράνει τη διαπραγματευτική διαδικασία που θα συνεχιστεί στη Βιέννη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στις 30 Μαρτίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Φύρομ, Νίκολα Ντιμητρόφ, δήλωσε ότι υπάρχουν διαφορές στις θέσεις των δύο χωρών, ωστόσο εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μπορεί να βρεθεί λύση στο ζήτημα της ονομασίας. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγο πριν τη διήμερη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά στα Σκόπια, που ξεκινά την Πέμπτη. Το σχέδιο έχει συνταχθεί με βάση τις πάγιες διαπραγματευτικές θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, ήτι σύνθετη ονομασία που θα ισχύει έναντι όλων και για όλες τις χρήσεις, πράγμα που συνεπάγεται και την ανάγκη για τροποποίηση του συντάγματος στη γειτονική χώρα. Αναφορά στο θέμα έκανε και ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Ο Πάνος Καμένος επανέλαβε ότι οι θέσεις των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι γνωστές. Σημείωσε επίσης ότι η συζήτηση είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια της γείτονος για το αν θα γίνουν οι συνταγματικές αλλαγές που, όπως τόνισε, αποτελούν απόλυτη προϋπόθεση.